Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα σημαντική, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να διαχωρίσουμε την εσωτερική αγορά που ισχύει για όλες τις χώρες. Έτσι λοιπόν αυτό ακριβώς λέει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο ο κύριος Γιούνκερ το ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή στην νομισματική ένωση έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει κανείς να μπορεί να τηρήσει. Αν δεν τηρεί αυτές τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να γίνει μέλος αυτής της ομίγυρης, ωστόσο παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εσωτερικής αγοράς. Έτσι, σε αυτήν την άτυπη συνεδρίαση θα συζητήσουμε εντατικά τα θέματα που προετοίμασε η Προεδρία και σίγουρα παίζει ρόλο και ο κανόνας που πρότεινε ο κύριος Γιούνκερ. Ερώτηση. Πολύ συχνά θυμόμαστε την κρίση στην Ελλάδα σε σχέση με αυτά τα θέματα. Στην Ελλάδα είδαμε ότι πραγματικά η συμμετοχή στην Ευρωζώνη μπορεί να είναι προβληματική όταν δεν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το γεγονός ότι αυτό συνέβη είναι κάτι που αφορά το παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα να το συζητούμε σήμερα, αλλά αυτό ακριβώς είπε και ο κύριος Γιούνκερ, δεν έχει νόημα να κοιτάμε το παρελθόν, αλλά πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή χωρών στην Νομισματική Ένωση στο μέλλον. Το θέμα της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών θεσμών έχει πάντα να κάνει με ποια είναι η σχέση του Συμβουλίου, ποια είναι η σχέση με την Κομισιόν. Είναι θέματα τα οποία πάντα μας αφορούν και συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πλευράς της εξωτερικής πολιτικής υπάρχει αυτή η δυτή θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτήν την έννοια. Οπότε θα πρέπει να δούμε και ποιος θα είναι ο ρόλος ενός πιθανός Υπουργού Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τίτλος δεν είναι και πολύ σημαντικός. Σημαντικό είναι να δούμε ποιοι θα είναι οι ουσιαστικοί οι ουσιαστικές αρμοδιότητες. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικά και οικονομικά να είναι τόσο δυνατή όσο θα έπρεπε. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και σε αυτές τις δύο μέρες είναι σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία πραγματικά είναι παραδειγματική στην πορεία της και θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε σε διάφορους τομείς, να δούμε και το θέμα της ψηφιακής ανάπτυξης και να δούμε και το θέμα των χρηματοπιστωτικών αγορών, να δούμε πώς θα υπάρξει μια ισορροπία και να προσέξουμε ώστε οι νέες εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν να αναγνωριστούν έγκαιρα και να μπορέσουν να προωθηθούν, να δούμε πώς ακριβώς είναι η σχέση των νέων τεχνολογιών με τον μεγάλο τομέα της αγοράς των χρηματοπιστωτικών και να δούμε ποια σχέση μπορεί να έχουν και στο μέλλον.